Η Τετάρτη Φεβρουαρίου θυμίζει σε όλους μας ότι ο καρκίνος είναι μια νόσος που μπορεί να αντιμετωπιστεί αν διαγνωστεί εγκαίρως. Ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να περάσει σε όλο τον κόσμο, και αυτό ποιο είναι, ότι θα πρέπει να προλαβαίνουμε και να μην αγανακτούμε και θυμώνουμε και αγωνιούμε μετά. Το μήνυμα που πέρασε της πρόληψης είναι η κακή, η πραγματικά κακή ποιότητα ζωής που ο Έλληνας περνάει. Πρώτα είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ, η παχυσαρκία, η κακή ποιότητα ζωής που έχουμε, η διατροφή μας και το κυριότερο απ' όλα, έχω την αίσθηση ότι πέρασε και το περιβάλλον. Ναι. Στο περιβάλλον που ζούμε. Είπε για τα καυσαέρια, όλα αυτά είναι μία αιτία για τον καρκίνο. Όμως δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το στρες. Η αγωνία και το στρες που περνάει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας είναι πραγματικά ένας παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει τον καρκίνο. Το 2018 καταγράφηκαν περισσότερες από 18 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως. Τα 5 εκατομμύρια αφορούσαν το μαστό, τον τράχυλο της μήτρας, το παχύ έντερο και τη στοματική κοιλότητα, δηλαδή καρκίνους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν ανακαλυφθεί πρόημα και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την επιβίωση των ασθενών και την ποιότητα της ζωής τους. Πραγματικά, μείναμε όλοι έκπληκτοι. Γιατί η Ελλάδα είναι μία από τις τελευταίες χώρες που δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Δεν μπορώ να πω. Έχουν γίνει βήματα, έχουν ανοιχτεί δρόμοι για την πρόληψη. Αλλά θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δηλαδή, ακόμα και στο κόστος το οποίο χρειάζεται ένας για να κάνει τις εξετάσεις του, έξω, εάν δεν πάει την καθορισμένη μέρα να κάνει τις εξετάσεις του και πάει μία μέρα αργότερα, πληρώνει αυτό το κόστος ο ίδιος, επιβαρύνεται. Έτσι ευαισθητοποιείται το άτομο να τρέξει για την πρόληψη προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το κόστος και η τσέπη του. Ένα μήνυμα που θέλω να περάσω, ως όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου νομού Αχαΐας, όπου ενεργά συμμετείχαμε σε αυτό το Πανελλήνιο, το παγκόσμιο θα γίνει στο Μαϊάμι, πραγματικά θα πρέπει να πάμε και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, ως όμιλος αγκαλιάζω, να ενημερώσουμε τον κόσμο, έτσι ώστε τουλάχιστον να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να προλάβει. Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και εκτιμάται ότι ευθύνεται για 9,6 εκατομμύρια θανάτους το 2018. Θα πρέπει να κάνουμε πολλά πρωτόκολλα, πολλές έρευνες, έτσι ώστε να πούμε ότι τίνει να γίνει χρόνια νόσος. Βέβαια, έχουμε πολλά τώρα κρούσματα τελευταίως πάγκρεας, που πραγματικά δεν είναι ό,τι πιο καλύτερο, ναι, έτσι. Ταχύτατα. Ναι, ταχύτατα, είναι ο πνεύμονας, είναι το λέμφωμα, καρκίνος μαστού, όπου εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και πάει πολύ καλά, είναι σε πολύ καλό δρόμο ο μαστός. Αλλά για μένα προσωπικά, είναι προσωπική μου άποψη, ότι ο καρκίνος είναι καρκίνος και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην θυμώσει. Γι' αυτό και όσοι έζησαν αυτή την περιπέτεια και πέρασαν στην απέναντι πλευρά, τονίζουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πάνω απ' όλα πρόληψη. Η ζωή είναι πολύτιμη. Κάποιος μας την έδωσε, αλλά είπε διαχειριστείτε τη εσείς όσο καλύτερα μπορείτε. Εμείς μάλλον δεν τη διαχειριζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά εμείς τη διαχειριζόμαστε αρνητικά. Ας περάσει λοιπόν αυτό το μήνυμα, ας πάμε απ' άκρη σ' άκρη και όπου μπορούμε, παρότι το κράτος δεν βοηθάει σε όλη αυτή την δράση που κάνουμε και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να του πούμε ότι η πρόληψη, η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.